Σπίτιτλ.gr, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Είμαι ο Βάιος Βήτος και είσαι στο κανάλι μας στο YouTube εδώ που μιλάμε για φωτογραφία και για φωτογραφικό εξοπλισμό. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς προστατεύουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και πώς τον καθαρίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό COVID-19. Η δύσκολη περίοδο που βιώνουμε μα έχει οδηγήσει όλου στο να αλλάξουμε τελείω τη ζωή μα. Βρισκόμαστε και μένουμε με στο σπίτι, υπάρχουν όμω πολλοί που χρειάζεται να κινούνται και ίσω και να φωτογραφίζουν, που έχουν δουλειά να κάνουν κάτι τέτοιο, όπω παραδείγματο χάρη οι φωτορεπόρτερ ή κάποιο που μπορεί να έχει ένα project σε εξέλιξη και πρέπει να το ολοκληρώσει και είναι μέρο τη εργασία του. Έτσι, με άλλα λόγια, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγουν έξω και να κάνουν κάποιες λήψεις με την κάμερά τους και με την ε, φωτογραφική τους μηχανή. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις μην ξεχνάτε να παίρνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα προσωπικά, δηλαδή γάντια, μάσκα και να φροντίζετε όταν ε, πηγαίνετε στο γραφείο στο σπίτι να πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας, να αποστηρώνετε και να πολυμένετε τα χέρια σας ε, και τη μάσκα αν δεν είναι μια χρήσης, να βάζετε τα ρούχα σας για πλήσιμο ή να τα αφήνετε έξω στο μπαλκόνι στο να τα χτυπήσει ο ήλιος, καθώς οι ειδικοί λένε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται ούτω ή άλλω. Βέβαια, αυτά που λέμε και αυτά που θα πούμε σε λίγο για τον καθαρισμό του εξοπλισμού είναι από πηγές που έχουμε συγκεντρώσει από το ίντερνετ και δεν είναι τίποτα επίσημο, δεν είναι τίποτα αφήσει από κάποια από κάποιον οργανισμό, από κάποια υγειονομική αρχή. Οπότε έχετε πάντα στο νου σα να προσέχετε τι ανακοινώσει των υγειονομικών αρχών και του κράτου και να τις ακολουθείτε τι οδηγίες του κατά γράμμα. Α ξεκινήσουμε με τι πηγέ μα. Η πρώτη είναι ένα άρθρο τη Ολύμπους που έκανε σχετικά με τον καθαρισμό των δικών τη καμερών και φακών. Η δεύτερη είναι η Lens Rentals, μια τεράστια επιχείρηση ενοικίας σε εξοπλισμού στις ΗΠΑ, η οποία έχει το δικό της σέρβις, το οποίο ούτως ή άλλως αναλαμβάνει να επισκευάζει και να καθαρίζει τον εξοπλισμό που είναι προς ενοικίαση. Ας ξεκινήσουμε από την Olympus, η οποία χωρίζει το πώς καθαρίζουμε τον εξοπλισμό, ανάλογα με το είδος Στεγανότητα του εξοπλισμού, καθώ η Ολύμπου έχει τι weather sealed κάμερε και φακού τη, δηλαδή ε, κάμερε και φακού που έχουν αντοχή σε υγρασία, νερό και σκόνη. Η Ολύμπους μα λέει λοιπόν ότι στον εξοπλισμό που είναι ανθεκτικό σε νερό και σκόνη, δηλαδή είναι weather shield, μπορούμε να ψεκάσουμε με κάποιο διάλειμμα που έχει πάνω από 70% ποσοστό αλκοόλη και στη συνέχεια να σκουπίσουμε με ένα πανί για τον εξοπλισμό, τον οποίο, ο οποίο δεν έχει αυτό το weather seal, δεν είναι δηλαδή στεναγανοποιημένο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικά μαντιλάκια αντιβακτηριδιακά, τα οποία γράφουν πάνω ότι καταστρέφουν το 99,9% των βακτηριδίων και των ιών και υπάρχουν τέτοια είδη στην αγορά ήδη που κυκλοφορούν. Η Olympus αναφέρεται σε δύο συγκεκριμένε εταιρείε, τη Lissol και την Clorox, και βρήκαμε τα συγκεκριμένα πανάκια του στο Amazon Εκεί μπορείτε σίγουρα να τα προμηθευτείτε αν υπάρχουν διαθέσιμα καθώ με την κατάσταση στην παγκόσμια που επικρατήσω να μην τα βρείτε. Αλλιώ θα πρέπει να βρείτε αντίστοιχα προϊόντα που να έχουν πιστοποίηση πάνω ότι καταστρέφουν ιού κατά 99,9% ιού γρήπη. Μερικά το γράφουν πάνω και εφόσον πρόκειται για ιού γρήπη που υπήρχαν μέχρι τώρα, κατά πάσα πιθανότητα θα καταστρέφουν και το συγκεκριμένο ιό COVID-19. Από εκεί και πέρα, η Les Rendals αναφέρεται στην ισοπροπηλική αλκοόλη ένα είδο υνοπνεύματο που χρησιμοποιούν τα σερβίς όχι μόνο φωτογραφικών καμερών αλλά γενικότερα τα σερβίς ηλεκτρονικών και τα οποία τα το, το, το χρησιμοποιούν σε αερομένη ποσότητα πάλι με νεράκι με σκοπό να καθαρίζουν τον εξοπλισμό. Εμεί δημιουργήσαμε ένα διάλειμμα από απλή αλκόολη που έχει μεγάλο βαθμό ε, υνοπνεύματο, δηλαδή 95% και δεν είναι ελωσιόν, δεν έχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό μέσα, δεν έχει κάποιο άλλο υλικό μέσα ε, περίεργο και βάλαμε και αποσταγμένο νερό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε χτυπήσαμε ένα μείγμα με περίπου 70-75% αλκοόλ. Βάλαμε με το χέρι μα μέρο αυτού του μείγματο πάνω σε ένα πανάκι και με αυτό περάσαμε όλε τι επιφάνειε τη κάμερα και του φακού. Μεγάλη προσοχή όταν κάνετε καθαρισμό με υγρά μαντιλάκια ή με υγρό ή ψεκάζετε όπω έχει πει ο Λίμπου στο άρθρο τη, να έχετε κλειστά το καπάκι τη μπαταρία, το καπάκι Τη κάρτα νήμη και όλα τα καπάκια από τι συνδέσει τη ε, θύρες τη ε, κάμερα, δηλαδή USB, HDMI, μικρόφωνο, ακουστικά. Αφού τελειώσετε με τον καθαρισμό τη κάμερα και του φακού εξωτερικά, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και τα κρύσταλα του φακού μπρο και πίσω. Εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δυστυχώ όχι κάποιο ειδικό μείγμα ή κάποιο ειδικό πανάκι, αλλά κάποιο ειδικό υγρό το οποίο καθαρίζει κρύσταλα. Και αυτό εάν δεν φοράτε φίλτρο. Γιατί όταν ένα φακό δεν φοράει φίλτρο, μπορούμε να κάνουμε ζημιά πάνω στι διάφορε επιστρώσει που έχει η εταιρεία στην επιφάνεια του κρύσταλου του φακού. Εάν φοράτε κάποιο φίλτρο, μην φοβηθείτε να χρησιμοποιήσετε τι μεθόδου με, με τον ψεκασμό, αν είναι αδιάβροχο ο φακό, ή με, τη, με τα υγρά μαντιλάκια, αν δεν είναι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η πιο κατάλληλη λύση όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό σε εξωτερικό περιβάλλον πλέον είναι να μην τον δίνετε σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Όπω ήδη ξέρουμε. Δεν πρέπει να έρχομαστε σε επαφή με ανθρώπου. Πρέπει να έχουμε μια απόσταση τουλάχιστον 2-2,5 μέτρα με τι σημερινέ οδηγίε. Και καλό είναι να μην του δανείζουμε ούτε κάμερε, ούτε φακού, ούτε μπαταρίε, ούτε κάρτε μνήμη. Από εκεί και πέρα, όταν επιστρέψετε στο γραφείο, στο σπίτι και δεν θέλετε να ακολουθήσετε τι οδηγίε για Καθαρισμό του εξοπλισμού με υγρό ή με μαντιλάκια, θα πρέπει να βάλετε τον εξοπλισμό σα αναγκαστικά σε κάποιο είδου καραντίνα. Οι μέχρι σήμερα πληροφορίε που έχουμε σχετικά με τον COVID-19 είναι πολύ συγκεκριμένε. Δεν γνωρίζουμε ακριβώ πόσο επιβιώνει πάνω σε επιφάνειε. Πρόσφατα διαβάσαμε ένα άρθρο που έλεγε 72 ώρε πάνω σε πλαστικό και λιγότερε ώρε πάνω σε κάποια μέταλλα. Ε, κάποιοι παρελθόν είχαν πει ότι μπορεί να κρατήσει και 9 μέρε. Όπω και να έχει, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σα άμεσα, φροντίστε να τον βάλετε κάπου που να μην το χτυπάει ο ήλιος ή να μην έχουν πρόσβαση άλλοι άνθρωποι και να μπορούν να μείνει εκεί πέρα για τουλάχιστον 2 με 3 24 ώρα ώστε να μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο ιός δεν θα υπάρχει εκεί. Βέβαια, η οδηγία για αυτές τις μέρες που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό σας σε καραντίνα μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών. Οπότε έχετε στο νου σας να προσέχετε τις ανακοινώσει των υγειονομικών αρχών σχετικά με τέτοια θέματα και να τι ακολουθείτε κατά γράμμα. Αυτά σχετικά λοιπόν με τον καθαρισμό του εξοπλισμού μας κατά τη διάρκεια της κρίσης με τον κορονοϊό COVID-19. Εμείς θα πρέπει να σας πούμε ότι ούτως ή άλλως αν δεν έχετε κάποια σημαντική εργασία καλό να μένετε στο σπίτι. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε. Ήδη έχουμε δημοσιεύσει ένα άρθρο με δημιουργικές ιδέες για φωτογράφους, για φωτογραφικές δραστηριότητες, αλλά και ένα βιντεάκι έχουμε κάνει ήδη με ιδέες για το τι μπορείτε να φωτογραφήσετε μέσα στο σπίτι. Εάν σας άρεσε το βίντεο και γενικότερα το κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Κάντε ένα like στο βίντεο και γράψτε και το σχόλιο σα, κάτω με τι παρατηρήσει σα. Όχι μόνο για το βίντεο, αλλά και για τον τρόπο καθαρισμού του εξοπλισμού σα και για την περίοδο αυτή που περνάμε, τη δύσκολη με τον κορονοϊό. Εμεί θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε και άλλα βίντεο για να σα βοηθήσουμε να περνάει η ώρα σα λίγο πιο ευχάριστα. Αυτά από μένα λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα!